Λοιπόν, ξεκινάμε το επιστημονικό πρόγραμμα με τον πρώτο ομιλητή, ο οποίος είναι ένας παρουντοκαπνισμένος στο πεδίο του COVID ομιλητής, ο Γιώργος Οχυλάς. Ο Γιώργος είναι επιμελητής Α στην 5η Πνευμονική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία. Και ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Ο Γιώργος, εκτός από τη μάχη που έδινε στο πεδίο του COVID, έδινε μια δεύτερη μάχη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media, και χρειαζόταν και αυτή η μάχη, γιατί δυστυχώς κυκλοφορούσαν πάρα πολλά fake news, πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσιολογίας, και έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι και σε αυτόν τον τομέα να ενημερώνουν σωστά τον κόσμο. Γιώργο, έχεις το λόγο. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος για την πρωτοβουλία αυτή της δραστήριας ΕΝΦΕ. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρό της και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση. Και πραγματικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή να είμαι σε αυτό το τραπέζι με αυτό το ελεύθερο, θα έλεγα, θέμα, ώστε να σας πω τι έγινε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Θα ήταν περίοδο να πω ότι είναι μεγάλη τιμή να έχουμε για Πρόεδρος εσάς, κύριε Αντωνιάδη, και τον καθηγητή μας, τον κύριο Γουργουλιάνη, αλλά και τους εξαίρετους συναδέλφους. Θα πιαστώ από αυτό που είπε ο καθηγητής, ότι οι πνευμονολόγοι θα βγουν σίγουρα ενισχυμένοι. Μακάρι, επειδή και ο ίδιος έχει πάρα πολλά πράγματα ανεβάσει στο ίντερνετ και έλεγε πολύ σωστά ότι δεν έχουμε παιδιά μόνο το COVID, και πριν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, και τώρα έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε και πάρα πολλές ασθένειες. Και εμένα από την αρχή το ζητήμα μου ήταν, θα ενισχυθούμε ή θα μείνει στα χαρτιά. Θα σας το πω στην πορεία. Αλλά έτσι για να βάλω λίγο φωτιά στην κουβέντα, θα σας πω ότι στην κλινική που δουλεύω έχουμε χάσει ήδη 2 γιατρούς. Ενίσχυση πέρα από τις δωρεές, πέρα από το διοικητικό προσωπικό, πέρα από το νοσηλευτικό προσωπικό, θα είναι για την πνευμονολογία θέσεις μόνιμης πνευμονολόγων. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι λίγο εκ των όνων κάνει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν θα μας σώσουν. Να ανεβάσω το PowerPoint, να ξεκινήσω. Με ακούτε, έτσι? Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα από το νοσοκομείο μας, το νοσοκομείο Σωτηρία, όλοι το ξέρετε, το οποίο, όντας υποστελεχωμένο κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον 40-50% και όντας σε ηλικία προχωρημένο, γερασμένο, αρκεί να σας πω ότι το 35% των μόνιμων επιμελητών, μόνιμων πνευμονολόγων, διευθυντών στο νοσοκομείο μας είναι πάνω από 65 έτη. Παρ' όλα αυτά και παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε και από πριν, με πάρα πολλά νοσήματα και με τη φυματίωση που τη βλέπει σχεδόν αποκλειστικά στο λεκανοπέδιο, τα κατάφερε. Όλη η ιστορία που θα σας διηγηθώ, που είναι λίγο εικονογραφημένη, δεν έχει λόγια, ξεκινάει περίπου στις 26 Δευτέρα του 2020, που είναι μια ωριακή ημερομηνία, αν θυμάστε, είναι η μέρα που ταυτοποιήθηκε το πρώτο θετικό δείγμα COVID από μια γυναίκα ασθενή, 40 ετών, στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη την ημέρα, σε αυτό το μικρό χώρο που βλέπετε τώρα, εγώ είμαι εδώ, μαζί με την υπεύθυνη νοσηλεύτρια, πήραμε τα πρώτα 3 δείγματα στη Σωτηρία και τα έφερε η ζωή ώστε τώρα τα μεγάλα ιατρία να βλέπουν μόνο τα COVID, τα ύποπτα τέλος πάντων περιστατικά, και εδώ να συμπυκνώνεται όλη η υπόλοιπη πνευμονολογία σε αυτό το μικρό χώρο που νομίζω σχεδόν όλοι από το τραπέζι τον θυμάστε, είναι το παλιό εφημερίο που βλέπαμε τα περιστατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο νοσοκομείο Σωτηρία. Από εκείνη την ημέρα, στις 26 δηλαδή Δευτέρου, η ζωή μας έγινε ένα ρινοφαρυγικό επίχρησμα. Ξέραμε να παίρνουμε συνέχεια επιχρήσματα, διότι καταλάβαμε ότι η πανδημία ήταν εδώ παρούσα, και ξέραμε να βλέπουμε μια σειρά από ακτινολογικές εικόνες, σαν αυτές που σας δείχνω, με διηθήματα κυρίως στην περιφέρεια, με πνευμονίες, πράγματα τα οποία πέραμε στο μυαλό μας, τα βλέπουμε μόνο τώρα. Όχι, είχαμε αρχίσει να τα βλέπουμε εδώ και 2 με 3 εβδομάδες. Αρχίσαμε να κάνουμε αξονικές στον κόσμο μας και να βλέπουμε τέτοια διηθήματα, και με λίγα λόγια μπήκαμε στην περιπέτεια του COVID. Περίπου την 20 Μαρτίου του 2020 άρχισε η εκθετική άνοδος. Άρχισαν να μπαίνουν πολύ θετικοί ασθενείς. Θα σας πω μια εμπειρία κοντά στην 25η Μαρτίου το βράδυ, όχι κοντά, ανήμερα της 25ης Μαρτίου το βράδυ, που είχαμε γενική εφημερία που πλέον τη μία μέρα είχαμε βάλει 20, μετά πήγανε 40, μετά πήγανε 80 και μετά φτάσανε κάπου στους 124 ασθενείς. Και είπαμε ότι αν αυτό συνεχίσει εκθετικά να συμβαίνει, τότε δεν θα καταφέρουμε.
Και εδώ θα σας θυμίσω ότι την 1η Απριλίου η ανέβρεση κλίνης ΜΕΘ ήταν πάρα πολύ δυσχερής στο λεκανοπέδιο Αττικής. Ευτυχώς είχε δράσει, να το πω έτσι, το τρίπτυχο της επιτυχίας, που ήταν η γρήγορη εφαρμογή των μέτρων από μόνος του πληθυσμού, η υποδειγματική τήρηση των μέτρων από τον κόσμο και η μαχημότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και όχι μόνο αυτού, αλλά και όλου του συστήματος, διότι εδώ είναι μια στιγμή να πούμε ότι εμάς μας βοήθησαν πάρα πολύ οι ιδιώτες πνευμονολόγοι, οι οποίοι ενημέρωσαν τον κόσμο, κράτησαν τα περιστατικά που έπρεπε να κρατήσουν στο σπίτι και έτσι μας γλίτωσαν από τον περαιτέρω βομβαρδισμό. Έγινε δηλαδή πράγματι, όπως το είπε και ο Αντωνιάδης, ένα μικρό θαύμα. Στην Ελλάδα όλα μέχρι εκεί λειτουργήσαν τέλεια. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, στη φάση που βρισκόμαστε τώρα δεν λειτουργούν όλα τέλεια και θα σας πω γιατί το λέω αυτό προς το τέλος. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την ημερομηνία, βλέπουμε την εκθετική αύξηση των περιστατικών και μπαίνει μπροστά το περιβόητο σχέδιο Σωτηρία, δηλαδή μαζί με τα υπόλοιπα νοσοκομεία και η Σωτηρία που 100 χρόνια πριν είχε αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επιτυχία την πανδημία της φυματίωσης. Αυτό βέβαια είναι μια εικόνα από το 2010 όταν έγινε μια πολύ ωραία διοργάνωση στο νοσοκομείο Σωτηρία με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κτλ. Και ονομάστηκε το σχέδιο Σωτηρία. Το πραγματικό σχέδιο Σωτηρία για τους ασθενείς που έπασκαν από τον SARS-CoV-2 ήταν αυτό που βλέπουμε εδώ. Στις πνευμονολογικές κλινικές και χωρίς να έχει γίνει ιδιαίτερη εκπαίδευση, γιατί δεν προλαβαίναμε, αν πρέπει να τα πούμε όλα, τραβήχθηκε ξαφνικά μία κόκκινη γραμμή που όριζε ότι αριστερά της τα υλικά, οι χώροι, τα πάντα ήταν μολυσματικά και θεωρητικά δεξιά αυτής δεν ήταν μολυσματικά. Όλες οι κλινικές, οι 8 πνευμονολογικές κλινικές του νοσοκομείου Σωτηρία άδειασαν από τα περιστατικά και μέσα στις 4-5 μέρες γέμισαν με θετικούς ασθενείς όλες οι κλινικές. Εδώ σας δείχνω ένα slide από μια ομιλία δικιά μου του 2015 στο Άμστερνταμ, όπου είχα τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπήσω την ελληνική πνευμονολογική εταιρεία μιλώντας για αυτήν. Και το πρώτο slide που είχα χρησιμοποιήσει τότε ήταν αυτό εδώ, που δείχνει ότι η προϊστορία έτσι κι αλλιώς της πνευμονολογίας στην Ελλάδα είναι το νοσοκομείο που έχω τη χαρά να δουλεύω, το Λαϊκό Νοσοκομείο Σωτηρία που ιδρύθηκε το 1902 από τη Σοφία Σλίμαν. Και εδώ θα σας δείξω μια σειρά από εικόνες του 1920 με 1940 και του 2020. Ελπίζω να σας αρέσουν. Πιστεύω ειδικά ο καθηγητής ο κ. Γουργουλιάνης που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη φυματίωση και από την, αν μου επιτρέπετε να το πω, την καλλιτεχνική πλευρά, να το βρει ενδιαφέρον. Αυτές είναι οι φωτογραφίες γιατρών από το νοσοκομείο μας τη δεκαετία του 2020. Του 20. Βλέπετε στο μαγειρίο το συλλεκτικό προσωπικό που τρώει όλο μαζί. Βλέπετε επίσης τους καθαριστές, αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για την καθαριότητα, αυτούς που μαντάρουν τα σεντόνια. Δείτε πώς ήταν η ζωή η Σωτηρία 100 χρόνια μετά. Ήταν κοινωνική απόσταση όχι μόνο μεταξύ των ασθενών, αλλά και μεταξύ των γιατρών. Θα έπρεπε να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα μέτρα, θα έπρεπε να γίνονται μια σειρά από σιωπηλές εν πολλής επισκέψεις, με μεγάλη προσοχή, ώστε ο ένας εμπλεκόμενος να προσέχει τον άλλον, είτε ήταν νοσηλευτής, είτε ήταν γιατρός, αλλά ακόμα και όλοι αυτοί που μας βοήθησαν, οι άνθρωποι που καθάριζαν τους χώρους, οι άνθρωποι, οι τραπεζοκόμοι, όλο το προσωπικό, θα έπρεπε να ήταν κατάλληλα εξοπλισμένο και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσει την πρόκληση να εργάζεται τηρώντας και τα μέτρα της ατομικής προστασίας. Επανέρχομαι στα 100 χρόνια πριν, βλέπετε τις γυναίκες που ράβουν, που μαντάρουν τα ρούχα, βλέπετε εδώ πέρα κάτω τα μαγειρία δεξιά και βλέπετε ακόμα και τους ασθενείς εκείνων των δεκαετιών πώς δούλευαν μέσα στο νοσοκομείο μας. Οι δικοί μας οι ασθενείς κατά την δοκιμασία αυτή όχι μόνο δεν δούλευαν, αλλά δεν μπορούσαν να δουν κανένα παρά μόνο τους νοσηλευτές μας και τους γιατρούς μας. Και μάλιστα και αυτούς, επειδή όλοι φόραγαν μάσκα, τους λέγαμε ποιοι είμαστε χωρίς να μας γνωρίζουν οι άνθρωποι, τους μιλούσαμε στο τηλέφωνο, ξέραμε πάρα πολλά πράγματα για αυτούς, χωρίς οι ίδιοι να μας γνωρίζουν. Θα σας διηγηθώ στο τέλος, πριν από μερικές μέρες που ήρθε ο τελευταίος ασθενής που βγάλαμε από την κλινική και με πόσο μεγάλη συγκίνηση και αυτός μας είδε, είδε τα πρόσωπά μας που τα γνώριζε πια μετά το εξιτηριό του και εμείς με πόση χαρά τον υποδεχτήκαμε. Επανέρχομαι πάλι στη δεκαετία εκείνη του 20 να πω ότι τότε υπήρχε 30,
υπήρχε κοινωνική ζωή, σωτηρία. Σας δείχνω το εκκλησάκι που υπάρχει μέσα στο νοσοκομείο μας. Σας δείχνω τον επιτάφιο, την περιφορά του. Σας δείχνω τη δικιά μας κλινική. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, που υπήρχε αυτή η κοινωνική απόσταση με τις μάσκες, πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα, πόσα πράγματα ήρθε να μας διδάξει ο κορονοϊός, παρότι είχε πληροφορηθεί η επιστημονική κοινότητα πάρα πολλά χρόνια πριν, και ειδικότερα από το 2015 και μετά με σπουδαίες δημοσιεύσεις σε πολύ μεγάλα περιοδικά, ακόμα και στο Nature. Η δικιά μου εντύπωση είναι ότι οι υγειονομικά συστήματα και πολιτικές ηγεσίες πιάστηκαν στα πράσα, δηλαδή εφνιδιάστηκαν εντελώς. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να μείνει στο μέλλον, θα το πούμε στην τελευταία διαφάνεια, είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και ως υγειονομικά συστήματα, αλλά και ως πολιτικές ηγεσίες. Σας ξαναδείχνω την κόκκινη γραμμή, γιατί αυτό όρισε τη δικιά μας ζωή για περίπου 55 ημέρες, που νοσηλεύαμε μόνο θετικούς ασθενείς. Βλέπετε δεξιά τους ανθρώπους που προσπαθούν να καθαρίσουν, τηρώντας τα μέτρα και ατομικής προστασίας και γενικά υγιεινής στο χώρο. Και εδώ σας δίνω τον τρόπο που στην πραγματικότητα γινόταν η επικοινωνία. Οι ασθενείς μας δεν μπορούσαν να δεχτούν επισκέψεις, ήταν εντελώς απομονωμένοι, και γι' αυτό το λόγο ακόμα και η δική μας επαφή κρατούσε για λόγους προφανείς πολύ λίγο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Συνήθως οι πολλές λεπτομέρειες και ιδιότερα το κομμάτι το ψυχολογικό, δηλαδή όταν ο ασθενής θα ήθελε να μιλήσει και να πει πώς αισθάνεται, γινόταν μέσω τηλεφώνου. Μια πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από αυτήν που είχαμε ζήσει μέχρι σήμερα. Το μεγάλο μας άγχος τον πρώτο μήνα ήταν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Και αυτό, διότι παρά τα θρυλούμενα, τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο, υπήρχαν σοβαρότατες ελλείψεις. Θα μου πείτε, εδώ έγινε και πλιάτσικο μεταξύ κρατών και μάλιστα μεγάλων, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Τι να περιμένεις? Αυτό που περιμέναμε ήταν η ενίσχυση, η οποία ήρθε και το κράτος από ένα σημείο και μετά, αλλά λίγο πριν, και εδώ είναι ένα βήμα που πρέπει να το κάνω αυτό, ήρθε από απλό κόσμο, από απλούς ιδιώτες και άλλους συναδέλφους, που άξιζαν να μας φέρουν υλικά για να έχουμε μια σχετική επάρκεια. Φυσικά, να γνωρίζετε ότι μετά το πρώτο 15ημερο, καμία από αυτές τις στολές που βλέπετε δεν υπήρχε. Παρά μόνο για την περίπτωση διασωλήνωσης και για τις μονάδες. Όλοι οι υπόλοιποι είχαμε τις απλές μπλε ποδιές, ας το πούμε, πράσινες, και όχι αυτές τις στολές που βλέπετε εδώ. Εδώ είναι μια εικόνα από το πώς ντυνόμασταν λίγο πριν ξεκινήσουμε τα ιατρία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Αυτά ήταν τα μέτρα που είχαμε από ένα σημείο και μετά. Και εδώ σας δείχνω μια εικόνα που δεν είναι τα σκουπίδια, αλλά είναι τα δικά μου ρούχα των 3-4 ημερών που τα βάζαμε στις σακούλες, τα φέραμε στο σπίτι. Είχαμε ενημερωθεί από τους λοιμοξιολόγους στο νοσοκομείο μας πώς ακριβώς θα πρέπει να κινηθούμε, διότι θα έπρεπε να επιστρέψουμε στο σπίτι μας και να μείνουμε και με τις οικογένειές μας. Εδώ είναι το σημείο να πω ότι όλο αυτό είχε και ένα πολύ μεγάλο καλό, πολλά καλά που τα έχουμε ήδη πει, και ένα πολύ μεγάλο καλό που ήρθε η ώρα να το πούμε. Ενισχύθηκε πάρα πολύ η συναδελφικότητα. Από ένα σημείο και μετά την πρώτη κιόλας εβδομάδα, υπήρξε, όπως λέει και η επικεφαλίδα αυτής της διαφάνειας, μια συναδελφική αλυσίδα με πάρα πολύ δυνατούς κρίκους, που ήταν και ένας από τους λόγους που έσπασε και ο κρίκος της μετάδοσης του κορονοϊού στην κοινωνία μας. Ο ένας πρόσεχε τον άλλον, ακόμα και αν γινόταν ένα λάθος κατά τον ντύσιμο ή κατά το πώς συμπεριφερόμασταν κατά την επίσκεψη κτλ. Πάντοτε υπήρχε κάποιος να σου πει: όπα, πρόσεχε, δεν το κάνεις καλά. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το κινητό μου στις 22 Τετάρτου 2020, κοντά στο κηλικείο του νοσοκομείου Σωτηρία, που δείχνει τον ήλιο, την ελπίδα να ανατέλει, καθώς ακριβώς εκεί άρχισε το νοσοκομείο μας να μην πιέζεται σχεδόν καθόλου, να είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα, καθώς νοσηλεύαμε με φυσικά ασθενείς, μόνο θετικούς σε κορονοϊό. Υπήρχαν όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς οι οποίοι είχαν διασπαρεί στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Λεκανοπηδίου. Και στις 2 Πέμπτου του 2020, αυτός είναι ο ασθενής Προύντζος, έχω την άδειά του για να σας το δείξω, και πίσω οι γιατροί και οι νοσηλευτές της 5ης κλινικής, βγήκε με εξιτήριο και καλά ένας άνθρωπος που ήταν ο τελευταίος ασθενής που είχε από τη δικιά μας κλινική. Από εκεί και μετά όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στο κτίριο του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας στην κλινική του κυρίου Πεφάνη και στην νεοσταθήσα κλινική λοιμοξιολογική του κυρίου Συρίγου. Και μέχρι σήμερα οι θετικοί ασθενείς είναι όλοι εκεί. Εκεί λοιπόν, κοντά στις 2 Πέμπτου, βαριά 5, 6, 7 λοιπόν, Μαΐου, οι κλινικές άρχισαν πλέον να μην έχουν ασθενείς θετικούς στον κορονοϊό.
Αυτό είναι μια δουλειά που έχουμε κάνει με τον κύριο Σουλιώτη και τον κύριο Γκούντα και δείχνει ότι όλη αυτή η γρήγορη εφαρμογή των μέτρων αλλά και η αποτελεσματική τήρησή τους από τον κόσμο, κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, τα μέτρα δεν είναι απρόσωπα. Κάποιοι τα τήρησαν και μάλιστα με πολύ μεγάλο κόστος και προσωπικό και ψυχολογικό και σε πολλές περιπτώσεις και οικονομικό. Βλέπετε λοιπόν ότι γλιτώσαμε συσσαγωγικά πολλά πράγματα και κυρίως τον αριθμό των κρεβατιών στις ΜΕΘ που θα έπρεπε να χρειαστούμε ειδικά από τις 10-15 Απριλίου και έκτοτε και φυσικά γλιτώσαμε πάρα πολλούς θανάτους. Έχουμε τελικά 200 θανάτους στη χώρα μας με πρωτοφανή καραντίνα. Αυτό θα πρέπει σύμφωνα με τα επιδημιολογικά μοντέλα να το πολλαπλασιάσουμε με ένα συντελεστή από επί 10 ως επί 100 για να δούμε τι ακριβώς θα γινόταν στη χώρα μας. Εύχομαι όλη αυτή η εμπειρία να είναι απλώς ακόμα κάτι που θα χωρέσει στο μουσείο μας, στη σωτηρία. Έχω την τιμή να είμαι στους ανθρώπους που εργάζονται για το μουσείο μας και ελπίζω και εύχομαι πραγματικά να είναι μια εμπειρία που θα χωρέσει μόνο εκεί. Το εύχομαι, διότι για μένα, δεν είμαι δηλαδή σίγουρος, υπάρχουν 5 διάγματα και με αυτό θα τελειώσω την εισήγησή μου. Το ένα είναι, το έχω επενηχθεί ήδη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μας, ότι αυτό που μας έμαθε αυτή η πανδημία είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία των πολιτικών ηγεσιών, αλλά και σε ανακράτος της πολιτικής ηγεσίας και των υγειονομικών αρχών. Αυτό στη χώρα μας έγινε πάρα πολύ σωστά και αποτελεσματικά σε αυτό το πρώτο σκέλος της πανδημίας. Θα πρέπει βέβαια να παραδεχτούμε, όπως είναι λογικό, ότι οι αποφάσεις από το τέλος Μαΐου και μετά έχουν πολύ λιγότερο υγειονομικό χαρακτήρα και περισσότερο οικονομικό, γιατί είναι μια χώρα που πρέπει να ανοίξει τα σύνορά της και να ζήσει. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει το κλειστό κύκλωμα και δεχόμαστε ροές τουριστών, πηγαίνουμε εν πωλής σε αχαρτογράφητα νερά και θα δούμε πού θα φτάσουμε. Το δεύτερο δίδαγμα είναι αυτό που λέει εδώ πέρα η διαφάνεια εμπέδωση νοοτροπίας πολίτη. Ότι ο κάθε πολίτης, άσχετα αν τώρα έχει περάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην πλευρά της νομοσιολογίας, θα πρέπει να καταλάβει ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι πάνω από το κεφάλι του και να τον οθετεί και να τον κατευθύνει για πάντα στη ζωή του. Θα πρέπει να έχουμε το αίσθημα της ατομικής ευθύνης για τη δικιά μας προστασία και από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και για την προστασία των γύρω μας, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για το μέλλον. Το τρίτο είναι αυτή η εμπέδωση της αδελφικής αλληλεγγύης. Αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πολύ ωραίο, υπάρχει αυτό το περιβόητο σύνθημα «Όλοι μαζί μπορούμε», είναι αληθές, μπορεί να ακούγεται εφελές, αλλά είναι αληθές, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Το τέταρτο είναι ότι θα πρέπει από τώρα να φροντίσουμε να έχουμε μέτρα ατομικής προστασίας για το δεύτερο κύμα. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει Οκτώβριος, ώστε τα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Θα πρέπει από τώρα να φροντίσουμε, και το λέω ξέροντας τι λέω, έχουμε μέτρα ατομικής προστασίας, ελλειπή, θέλουμε κι άλλα. Και τέλος, το σοβαρότερο διδάγμα είναι ότι πολιτισμός είναι πολλοί γιατροί, πολλοί νοσηλευτές, πολλά κρεβάτια, πολλές ΜΕΘ. Πολιτισμός είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ. Κοινωνικό αγαθό είναι κι άλλες κλίνες ΜΕΘ. Και επειδή σε ό,τι αφορά τους διορισμούς διοικητικών υπαλλήλων, γιατί τα πράγματα θα πρέπει να τα λέμε ακριβώς όπως είναι, και νοσηλευτών, πράγματι έχουν γίνει, όμως διορισμοί γιατρών δεν έχουν γίνει, ελάχιστοι. Κανένας πνευμονολόγος δεν έχει διοριστεί στο νοσοκομείο μας. Έχουμε 8 πνευμονολογικές κλινικές. Η θεωρία ότι η λίστα των επικουρικών γιατρών είναι άδεια, εμένα δεν μου λέει κάτι. Είναι και θα είναι άδεια όσο δεν υπάρχουν κίνητρα. Και το μόνο πράγμα που μπορεί να μας σώσει, όχι μόνο επί COVID, αλλά και χωρίς τον COVID, γιατί η ζωή συνεχίζεται, γιατί τα περιστατικά συνεχίζονται. Εγώ προσωπικά στους θαλάμους μου έχω 3 ασθενείς με θυματίωση αυτή την εβδομάδα, 1 ασθενή HIV θετικό. Θα πρέπει να διοριστούν γιατροί. Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μία προκήρυξη που θα οδηγήσει στο διορισμό πολλών ικανών πνευμονολόγων που αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να υπηρεσούν στο δικό μας νοσοκομείο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. Το τελευταίο, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, αν δεν γίνει, θα οικονομεύσει και όλα τα υπόλοιπα. Κλείνω με αυτό το οποίο επίσης ονομάστηκε αφελές, που για μένα είναι και το σημαντικότερο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μείνουμε ασφαλείς. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Χιλά για την εξαιρετική
ομιλία. Πράγματι, Γιώργο, έχεις και παρουσιάσει πραγματικά το τι συνέβαινε και έχεις υποδείξει λύσεις για το μέλλον. Θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπες, εντοπίζοντας τα προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία, που ήταν ένα νοσοκομείο αναφοράς, φαντάζομαι ότι γινόταν στα επαρχιακά νοσοκομεία. Μπορώ να σου πω τις εμπειρίες από το δικό μας νοσοκομείο, όπου χειριστήκαμε 11 ασθενείς και πάνω από 300 ύποπτα περιστατικά και δουλεύαμε ειδικά τον πρώτο μήνα, όχι με συνθήκες εκστρατείας, αλλά με συνθήκες Ζιμπάμπουε. Αρκεί να σου πω ότι είχαμε 4 μάσκες FFP2 για όλη την εφημερία. Ένα άλλο που τόνισες, ακροθυγός, και θέλω να το τονίσω, εγώ από την πρώτη στιγμή δεν έπαβα να τονίζω ότι οι ασθενείς μας ή τα ύποπτα περιστατικά δεν ήταν μόνο COVID-19, έπρεπε να έχουμε το μυαλό μας και σε άλλα νοσήματα. Και ένα χαρακτηριστικό το παράδειγμα ήταν μία ασθενής με COVID-19, 36χρονη, που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο μας. Την επόμενη μέρα στην παρουσίαση διέκρινε στην ακτινογραφία μία διεύρυνση μεσοθωρακίου. Αφού αποθεραπεύθηκε η ασθενής, με ένα ρατσισμό έγινε η περαιτέρω διαγνωστική διαδικασία, γιατί υπάρχει ένας ρατσισμός στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών από την άγνοια του υπόλοιπου υγειονομικού προσωπικού, και με ένα ρατσισμό η κοπέλα χειρουργήθηκε. Ήταν ένα θύμωμα το οποίο προφθάσαμε και άρχισε να διηθεί την κάψα. Και εκεί υπήρξαν τραγελαϊκές συνθήκες μέχρι να φτάσει αυτή η ασθενή στο χειρουργείο. Είναι κάτι που πρέπει να δει η επιστημονική κοινότητα, να ενημερωθούν σωστά, ειδικά τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, του τι σημαίνει ο αποθεραπευτής ασθενής με COVID, πόσο είναι μεταδοτικός ή μη μεταδοτικός, πόσο χρειάζεται να γίνονται επανειλημμένα τεστ και να μην φτάνουμε σε ένα ασθενή να γίνονται 10, 15, 20 PCR ανά 3 μέρες, και μάλιστα σε ποιον ασθενή, αυτό που λέμε ότι έχει αντισώματα, αν μπορεί να πει κανείς ότι κάποιος έχει εξασφαλισμένα αντισώματα. Τώρα, δεν μπορεί να το πει κανείς, να αποκαλύψει αυτό. Εμείς δώσαμε όλο το προσωπικό αντισώματα, όλο. Αντισώματα είχαν 2 άτομα. Σε εμάς κανένας. Προσέξτε. Ναι. Και μία νοσηλεύτρια, η οποία μετά από ένα μήνα, όπως και οι συνάδελφοι αυτοί 3, δεν είχαν αντισώματα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Κατά τη δικιά μου εκτίμηση, και επειδή συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα στο νοσοκομείο μας, όλοι χρειάζονται από ένα δείγμα αρνητικό, έστω και για να βροχοσκοπηθούν και για να μπουν μέσα. Έχουμε μπει σε μια ιστορία η οποία θα έχει πάρα πολύ μέλλον, και επειδή ο τίτλος είναι η επόμενη μέρα για την πνευμονολογία, στη νέα πραγματικότητα, εγώ θα σας πω ότι η επόμενη μέρα γενικά της πνευμονολογίας, εάν δεν υπάρξουν διορισμοί, με ή χωρίς COVID, δεν μπορεί να αντέξει. Δεν μπορεί το σύστημα να έχει κλινικές, ειδικά στο δικό μας νοσοκομείο, που το άθροισμα όλων των γιατρών μαζί με τους διευθυντές τους είναι 10 και να πρέπει να βγάλουμε 5 και 6 εφημερίδες το μήνα. Είναι αδύνατον. Με το που άνοιξε το νοσοκομείο μας, πλημμυρίστηκε και σωστά από όλους αυτούς τους ασθενείς που περιμένανε. Είναι η επόμενη μέρα. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι μαζί κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα εάν δεν υπάρξουν πνευμονολόγοι στα νοσοκομεία. Δεν γίνεται. Συμφωνώ και προσυπογράφω, Γιώργο μου, και άμα θες και τη δική μου εμπειρία, εμείς ήμασταν 5 πνευμονολόγοι χωρίς ειδικευόμενους. Έπρεπε να τρέξουμε ταυτόχρονα μία πνευμονολογική 18 κλινών που ήταν ασφιχτικά γεμάτη, κάναμε και φιλοξενίες, και να, μαζί με άλλους 4 παθολόγους που μας δώσανε, να τρέξουμε το τμήμα COVID-19. Μιλάμε τώρα για εξουθένωση. Τώρα, όσον αφορά το προηγούμενο περιστατικό, εγώ θέλω να πω ότι σε αποθεραπευθέντες ασθενείς από COVID-19 δεν χρειάζεται αυτά τα επανειλημμένα τεστ. Δεν έχει νόημα. Και το θετικό τεστ αυτούς ασθενείς σημαίνει ή γενετικό υλικό από νεκρό ιό ή πολύ μικρή ιοφορία που δεν έχει μεταδοτικότητα. Αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να επικοινωνηθεί, γιατί δυστυχώς ταλαιπωρούνται. Σου λέω, η άρρωστη δική μου έχει κάνει μέχρι στιγμής 20 τεστ. Σε ένα μάλιστα βρέθηκε θετική και έγιναν τραγελαϊκές καταστάσεις. Μέχρι που ο λοιμοξιολόγος της συνέστησε να κάνει απομόνωση και εχνηλάτηση.
Τώρα, αυτά είναι πράγματα τα οποία οφείλουμε ως πνευμολόγοι να τα επικοινωνήσουμε. Σε ποιους χρειάζεται και σε ποιους δεν χρειάζεται να γίνονται τεστ. Τώρα, το τελευταίο που ήθελα να σχολιάσω σε αυτά που είπες είναι για τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι ένα ρίσκο που πρέπει να αναλάβουμε ως χώρα. Γιατί όλοι μάθαμε να ζητάμε από τις κυβερνήσεις και καλά κάνουμε και ζητάμε, αλλά οι κυβερνήσεις δεν είναι κάτι απρόσωπο, δεν έχουν απεριόριστες οικονομικές δυνατότητες. Μια οικονομική δυνατότητα στις κυβερνήσεις της Ελλάδος είναι ο τουρισμός. Άρα είναι ένα ρίσκο που πρέπει να αναλάβουμε, πρέπει να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και εγώ δίνω σημασία και στο πώς θα συμπεριφερθεί ο τουρίστας στη χώρα μας. Εάν εμείς δώσουμε τον τόνο της ασυδοσίας, όσο ο τουρίστας θα συμπεριφερθεί ασύδοντα. Εάν εμείς δώσουμε ένα τόνο ότι ορισμένα πράγματα επιτρέπονται και ορισμένα δεν επιτρέπονται, όπως δεν επιτρέπεται το κλάμπινγκ, δεν επιτρέπονται τα τεράστια πάρτι, ο τεράστιος συγχρονισμός, το ξέρεις και από τη δική σου εμπειρία, όταν πας στο εξωτερικό, φοβάσαι λίγο παραπάνω και πειθαρχείς. Άρα, μην μονοποιούμε τα κακά του τουρισμού, να προσέξουμε εμείς να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, γιατί οι κινδύνοι πάντα θα υπάρχουν. Δεν είπα αυτό. Απλώς, πολύ καλά κάναμε και δεχόμαστε τουρίστες. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο, να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ απλώς είπα ότι οι αποφάσεις πολύ σωστά για ένα δίμηνο ήταν αποκλειστικά υγειονομικές. Δηλαδή, η κεντρική πολιτική σκηνή έπαιρνε αποφάσεις σύμφωνα με τις υγειονομικές εισηγήσεις. Αυτό από τα τέλη Μαΐου σταμάτησε και είναι ένα μείγμα αποφάσεων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι γενικώς να έχουμε την ατομική ευθύνη, να συμπεριφερόμαστε σωστά και να αποφεύγουμε τον συγκροτισμό προς το παρόν. Και στη φάση που είναι η πανδημία στη χώρα μας, πραγματικά δεν υπάρχει πανδημία αυτή τη στιγμή, αυτό αρκεί. Αν το κάνουμε και το εμπεδώσουμε ως μία λογική, αρκεί. Δεν είπα κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι αν δεχτούμε πίεση το χειμώνα, υπάρχει μόνο η πανδημία, δεν θα τα καταφέρουμε, διότι περιβόητη ενίσχυση του ΕΣΥ που ακούγεται παντού, συγγνώμη μπορεί να είμαι ρετικός, αλλά θα πρέπει να το πω, δεν έχει γίνει σε γιατρούς. Και αν δεν γίνει. Και σε μέτρα ατομικής προστασίας. Εάν δεν γίνει τώρα που η ραστόνη, η εκεχηρία, η καλοκαιρινή μας το επιτρέπει, συγγνώμη, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για το πώς θα αντιμετωπιστεί ένα δεύτερο κύμα, αν είναι έστω και λίγο πιο δυνατό από αυτό. Έστω και λίγο. Συμφωνούμε απόλυτα και μην ξεχνάμε ότι μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έρχονται και άλλες ιώσεις, όπου προφανώς τα ύποπτα κρούσματα θα μεγιστοποιηθούν βάσει τον πρωτοκόλλο, άρα χρειάζονται χέρια. Συμφωνούμε απόρριτα. Θέλω να βάλω όμως την συζήτηση και τον καθηγητή, τον κύριο Γουργουλιάνη. Κώστα, κάποιο σχόλιο δικό σου. Αντώνη, θα έμενα μόνο μου τώρα, γιατί εγώ έχω το ρόλο του κακού για να κρατάω το χρόνο και πρέπει να το κάνω τώρα. Απλώς θέλω να πω ότι παρακολουθήσαμε μια εκπληκτική ομιλία για ας πούμε, ο Γιώργος τον ξέραμε για το άσθημα και τη ΧΑΠ και του δόθηκε ευκαιρία να. Κοίταξε, Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι και εγώ σε διαβάζω και πρέπει να σου πω επίσης ότι αυτό το διάστημα απέκτησα μια διαστροφή. Όλους αυτούς που βγαίναν στην τηλεόραση, έβλεπα το βιογραφικό τους και είδα όπως και εσύ και όπως ο Αντώνης, όπως και οι ακροατές μας, απίστευτους ανθρώπους να μιλάνε για θέματα που δεν τα ξέρουν. Δηλαδή, ας πούμε, να μιλάνε βιολόγοι για το πώς πλένουν τα χέρια μας, ιολόγοι που δεν έχουν δει ποτέ άρρωστο να έχουν απόψεις για τα σχολεία, πότε πρέπει να ανοίξουν και πότε πρέπει να κλείσουν. Αυτό έδωσε μια ευκαιρία σε μένα και στην συνεργάτη μου να μιλήσουμε για infodemics, δηλαδή για αυτή την άχρηστη πληροφορία που έχει διαχυθεί και στα επίσημα περιοδικά, αλλά και στην επικοινωνία. Δηλαδή αυτό που νομίζω ότι σαν ιατρική κοινότητα και σαν επιστημονική κοινότητα μας πήγε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή το να ακούς κάποιον τη δικιά σου άποψη που ίσως στην πρώτη γραμμή του μετόπου και να την ακούνε οι συναδελφοί μας είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και μετά. Αλλά αυτό πρέπει να σου πω, Γιώργο, είναι στην Ελλάδα με τον ίδιο ενθουσιασμό που εφαρμόσαμε τα μέτρα, με τον ίδιο συναισθηματισμό τα ξεχνάμε. Άρα και τα μέτρα ξεχνάμε και τις υποσχέσεις ξεχνάμε. Έχω την ευκαιρία να μιλάω με τον πρόεδρο της Επιτροπής που διαχειρίζεται τις δωρεές. Όλα αυτά που έχουν δοθεί, μπει στην Επιτροπή, ο πρόεδρος είναι φίλος μου και μιλάμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα, τι θα γίνουν όλα αυτά τώρα, δεν είναι, και πώς θα πάνε. Και, ζούμε την ελληνική πραγματικότητα ξανά. Τα καλά τα ζήσαμε, τώρα μια ουρά που εγώ ανησυχώ τι θα γίνει. Ας πούμε, Γιώργο, το λες, δεν μπορεί ένα νοσοκομείο σαν τη Σωτηρία να έχει 10 ειδικούς γιατρούς, δηλαδή πρέπει να είναι πρώτη μας προτεραιότητα για όλη την πνευμολογική κοινότητα, αν μου το επιτρέπεις. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία, μάλλον, Γιώργο, να τα πούμε και στο τέλος. Μήπως θες να κάνεις κάποιο σχόλιο τώρα και να συνεχίσουμε. Θέλω, καταρχήν, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, η καλλιτεχνική φλέβα νομίζω είναι ίδιον όλων των πνευμονολόγων, είναι και πνευματολόγοι οι πνευμονολόγοι με κάποιο τρόπο.
Θα ήθελα να πω ότι και εμένα μου έκανε εντύπωση και το λέω ξεκάθαρα να ακούω τη γνώμη ανθρώπων που δεν είχαν χειριστεί ούτε ένα περιστατικό και μάλιστα με επίταση να μας υποδεικνύουν τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει από εδώ και μπρος, και το λέω με όλη την παρησία, να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία ατζέντα προσωπική. Πρέπει να έχουμε την ατζέντα της ειδικότητάς μας. Όλοι μαζί. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει μέλλον εάν δεν ενισχυθούμε και δεν έχουμε ενισχυθεί. Εμείς έχουμε χάσει και δύο γιατρούς. Τέλος, αυτό που είπε ο καθηγητής. Έχουν γίνει δωρές. Έχουμε φτάσει Ιούλιο. Καμία δωρεά δεν είναι πρακτική για μας. Δεν υπάρχει κάποια δωρεά που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα. Έχουμε μπει στη διαδικασία τώρα να απορροφηθεί η δωρεά, να πάει πίσω. Και κάποιος θα πρέπει, άνθρωπος, να ασχοληθεί με τη δωρεά. Λοιπόν, τι έχει γίνει στο ΕΣΥ. Στο ΕΣΥ διορίστηκε πολύ διοικητικό προσωπικό, okay, και αρκετοί νοσηλευτές χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Δεν έχουν γίνει διορισμοί γιατρών. Τέλος, δεν έχουν εξασφαλιστεί μέτρα ατομικής προστασίας. Για μια τελευταία φορά, κλείνοντας την εισήγησή μου, συγγνώμη, σας κούρασα. Αυτό μπορεί να οικονομεύσει όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε. Θα πρέπει όλοι μαζί, να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα να τα πω και σε εσάς.